ότι είναι ένας νέος του. Αλλά δεν εκλέγεται. Σου εξάρτητος κριτής και από την χώρα μια εμπειρία. Άρα ο λαός που ξέρεις. Πριν 3,5 χρόνια είχε φύγει ο κ. Τσίπρας και του είπα 3α και έμεινε ο δήμαρχος 3α. Αλέξης, Αριστερά και Αλιάκης. Τώρα νομίζω είναι ο δήμαρχος του 3κ. Καμένος, κουμμένος και τώρα κινδυνεύει να είναι και καημένος. Γιατί η Λίγουλα Βλάδη δεν έχει κανένα νόημα να καίγεται το δημαρχείο σου και να περιμένεις 6 μήνες να δεις ένα θετικό φως και ξαφνικά να πίνει γέφυρα όταν το Υπουργείο δεν ξέρει τίποτα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα. Προσπάθησα απλά να γάγω σε εθνικό ζήτημα. Ζήτησα συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, δεν έγινε ποτέ. Γιατί θεωρήθηκε ότι η περιφέρειά μας θα λύσει το θέμα. Είμαστε σε μια γωνία, περιμένουμε άλλες 15 μέρες και μετά θα παραδώσω την ευκαιρία του Δήμου, γιατί είμαστε ένας Δήμος αυτή τη στιγμή ο οποίος καταραίει πολλές τις πάντες. Και καταραίει πριν από 10 μέρες ήταν ο Παντελής Μπούρδαλης και η λογική να κάνει μια τελευταία ταινία για το Δήμο μας, γιατί αγαπάει τον τόπο που θέλει να φτιάξει, είναι τα μαρτυρικά σέρβια με τη λογική ότι όλοι οι νέοι μας έχουν φύγει. Είμαστε ένας τόπος ευλογημένος, με τρομερό κάμπο, με 25.000 απτεύσει. Άλλα με μηδέν νέους αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να εκτελέσουν έργο. Έχουν φέρει 50 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ από προγράμματα που μηδέν και δεν μπορούν να εκτελέσουν γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να προγράμουν το έργο. Δεν υπάρχουν οι μικροί οικοδόμοι, κανένας δεν έχει φορολογία στο εξωτερικό νερό. Ο τόπος καταραίει, γιατί η δουλειά δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Εργάτες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν στα καπνά του 120 ευρώ μεροκάματα και δεν μπορούν να βρουν το ανθρώπου. Γιατί σπουδάσαμε τα παιδιά μας, έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή ένας τόπος που οριμάζει στην κυριολεξία, στην κυριολεξία της επαγγελματίας. Όταν κυρίες αυτή τη στιγμή που μηδένισε το κοντέρ μέσα σε μια μέρα, ενώ το απόγευμα συζητούσαμε ότι δεν θα κλείσει το βράδυ η εκκλησία και να μιλήσω πάνω από τώρα και μπορούσα να επικοινωνήσω από τη στεναχώρια, γιατί πραγματικά όταν ένα μέρος του Δήμου αποκόπηκε με το δίκαιο, τώρα που κόπηκε το υπόλοιπο μέρος του Δήμου πάνω από το ποτάμι, μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος είναι σε πλήρη διάλυση. Γιατί για να πάω σε μια κοινότητα μπορεί να θέλω μία ώρα και 25 λεπτά να πάει το όπλο του φόρου. Άρα τα προβλήματα μεγάλωσαν. Ζήτησα επέμβαση του στρατού, θα μπορούσε ο στρατός να επιλύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί με έργο 105.000 ευρώ να λύσουμε ζητήματα τεράστια. 5 πανεπιστήμια ενδιαφέρθηκαν να πέσουν πάνω από το πρόβλημα και να το λύσουν. Συνολικά να το λύσουν. Άρα η γέφυρα δεν είναι πρόβλημα του Δήμου Σερβίων, ούτε του Δήμου Κοζάνης, ούτε του Δήμου Δημητρίου. Είναι εθνικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κόπτεται η πύλη της Δυτικής Μακεδονίας από την Νότια Ελλάδα. Αυτό είναι το πλέον που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Μιλάμε για μηδενισμό του κοντέρ. Μηδενισμό. Όχι για. Και συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αφού οι άνθρωποι αυτοί καταστράφηκαν ήδη. Και όλοι απλά ζουν με την ελπίδα ότι θα ανοίξει σε 10-15 μέρες. Αν δεν ανοίξει, να ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Και φαντάζομαι ότι θα είστε μέσα στην επόμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και ζητήσαμε αυτή την επαφή. Ευχαριστώ τον Λουκά που μπορούμε να τα λέμε, γιατί για να μειώσεις και να λύσεις ένα πρόβλημα, Πρόεδρε μου, πρέπει να το καταλάβεις. Αν δεν έχεις δεδομένα, δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί είναι. Αν δεν έχει λύσει, θα πάμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επειδή όμως ξέρω ότι έχει λύσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να σκύψουν όλες οι δυνάμεις, πώς να το πω, οι δημιουργικές πάνω από το πρόβλημα, όλα τα πανεπιστήμια, όλο το δυναμικό μας. Ευχαριστώ που με αντιμετωπίσατε.